Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω τώρα, έτσι κι αλλιώς αναλύουμε όλη την επικαιρότητα. Νομίζω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα πάρει πολύ καιρό πάλι να αρχίσουμε να κοιτάμε ή στο κέντρο ή αριστερά. Κάτι. Σίγουρα. Σίγουρα, έτσι. Ναι. Και αυτό πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι. Τρέχει η εποχή έτσι και θέλει αυτό η εποχή. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Μάλιστα. Έχεις πει ότι ο Κασελάκης, ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμιά ιδεολογία. Δεν έχει. Δεν έχει. Βλέπεις να έχει. Όχι, εγώ κάνω σου κανένα ρώτηση. Βλέπω ότι κάθε μάτι την ψάχνει. Ναι. Και άμα σου έλεγα γιατί ψηφίστηκε από 150.000 άτομα. Γιατί είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή ήταν πεθαμένο κόμμα. Είχαν πεθάνει όλοι εκεί πέρα μέσα. Και μπήκε αυτό λίγο πιο ζωντανά. Και λέει, ένα ζωντανό. Mm-hmm. Λογικό. Ήρθε και με ανθοδέσμη, ξένο. Είναι λίγο η θεία από το Σικάγο. Δηλαδή έχει στάσει, ξέρω εγώ. Και φέρει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει με αυτό που είχε μπαγιατέψει. Ήταν κάτι καλύτερο. Και είναι κάτι καλύτερο σε επίπεδο ζωντάνιας. Mm-hmm. Αυτό μόνο. Από εκεί πέρα, ιδεολογικά, σιγά σιγά βλέπουν. Αλλά επίσης, δεν ξέρεις έτσι όπως αλλάζει η εποχή, που θα βρεθεί ιδεολογικά. Mm-hmm. Γιατί αυτή η αποειδεολογικοποίηση που γίνεται, mm-hmm, μην νομίζεις ότι θα αργήσει να φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί ο κάθε, οποιοδήποτε εμφανιστεί σαν τον Κασελάκη, να μοιάζει ότι είναι μια χαρά. Οκ. Okay. Και γιατί πρέπει να με κυβερνήσει κάποιος που να ξέρει, ας πούμε, ότι είναι κρατήδιο, ας πούμε, της Κύπρου και να το λέει έτσι. Και να το λένε τώρα αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη διαίρεση της Κύπρου, ξέρουν όμως πώς το λένε. Και αυτός δεν ξέρει. Τι λέει κάτι. Ποια είναι η αλήθεια. Αυτοί που ξέρουν δεν έχουν κάνει τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, θα το αναγνωρίσουν κιόλας. Και θα υποταχθούν. Το πιστεύεις αυτό. Απολύτως. Ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Ασφαλώς. Έρχεται. Με τρομάζει αυτό που μου λες. Μη σε τρομάζει. Δεν θα σε τρομάξει. Δηλαδή, ποιος θα περίμενε σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ να φύγει ο Τσίπρας, να μπει ο Κασελάκης από το πουθενά και να φύγει ο Μπρέρα. Αυτοί τώρα οι ομπρελάτοι τη βρίσκουν όλη μέρα, έχουν πάρει τα μπαστούνια και πέρα τις ομπρελές και συζητάνε όλη μέρα κουβέντες. Τι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα γίνουμε. Και κουβεντιάζουν τους νέους σχηματισμούς και όσα γράφονται άρθρα για αυτούς δεν μπορούν να φανταστούν τη μέρα εκείνη που δεν θα γράφεται κανένα άρθρο. Διότι όταν φεύγεις, χρειάζεται το άρθρο. Μετά θα έρθει το άναρθρο. Τώρα ψάχνουν να βρουν καινούρια ιδεολογία. Αλλά πες μου εσύ, σε παρακαλώ, μπορείς μέσα στο καταχύμωνο, αυτό που δεν έχει έρθει ακόμα τέλος πάντων, το αναζητούμενο τέλος πάντων, το καταχύμωνο, να βρεις μια ιδεολογία η οποία να είναι αντίθετη από τον Κασελάκη, ο οποίος δεν έχει καμία. Πες μου, σε παρακαλώ, τι λογική είναι αυτή να ψάχνεις να βρεις ιδεολογία αντίθετη από τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης δεν έχει καμία ιδεολογία. Πέστε μου την ανομαλία αυτή.